Ξαναφίβολα, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μα ε, και την ίδια ώρα μια απίστευτη εμπειρία θα έλεγα. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγωνιστεί η Εθνική Κύπρο στην Καλαθοσφαίρα με ομάδα τέτοιου εκτοπίσματο σε τέτοια φάση. όπως όπω πολύ σωστά ανάφερε. Ε, είναι στα καλύτερά τη, έχει αποδείξει πολύ πρόσφατα νομίζω ε, ότι είναι κορυφαία ομάδα. Εγώ δεν θα έλεγα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά του παγκόσμιου μπάσκετ. Εμείς από την πλευρά μας ε, θέλουμε σίγουρα να ευχαριστηθούμε την εμπειρία αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που συζητάμε και με τα παιδιά μέσα είναι ότι ε, χωρίς αχος βέβαια αλλά να δείξουμε και εμείς ότι εδώ στην Κύπρο στο δικό μας το νησί ε, τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με τον μπάσκετ που δεν είναι και λίγοι ειδικά τα μικρά παιδιά ότι κάνουμε και εμεί κάτι καλό εδώ πέρα. Προσπαθούμε στι δικέ μα δυνατότητε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του αθλήματο. είναι πολύ σημαντικά αυτά τα παιχνίδια, αφού α μην ξεχνάμε όλα αυτά τα χρόνια η εθνική μα δεν αγωνιζόταν σε τέτοιον επίπεδο, δεν ανήκει σε αυτόν το επίπεδο. Ε, τώρα όμως καλούμαστε μετά την επιτυχία της Ομοσπονδίας να φέρει μια τόσο μεγάλη διοργάνωση στην Κύπρο, καλούμαστε να ανταποκριθούμε και να είμαστε άκρος ανταγωνιστικοί μπροστά στο, στο κοινό μας. Ε, εννοείται για να καταφέρουμε αυτό, χρειαζόμαστε τέτοιες εμπειρίες, τέτοια παιχνίδια, να μετρήσουμε τις δυνατότητες μας, γιατί στο τέλος της ημέρας ε, ο ανταγωνισμός σε βοηθάει να ανέβει στο επίπεδο σου και να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να, να ανέβεις επίπεδο ώστε να ανταγωνιστείς. Όχι, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Εμεί βλέπουμε την δική μα ομάδα. Τα, τα δικά μα παιδιά είναι ω επιτοπλίστων σχεδόν όλοι οι παιδιά που απαρτίζουν την Εθνική τα τελευταία τρία χρόνια από τότε που ανάλαβα εγώ. Αν είναι ένα θετικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι αυτό το καλό κλίμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Αν υπάρχει μια ε, ομοιογένεια, ε, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε μέσα στο ύπεδο για να μπορέσουμε να είμαστε ε, ε, ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε ενώ ό,τι μα αναλογεί.